πιο ωραία εικόνα. Έτσι, εγώ φταίω ωραία. Ποιο φταίει. Μαλάκι με αυτή τη. Καλησπέρα και πάλι, παιδιά, καλησπέρα. Μου φέρε το παλικάρι τέτοιο λάπτοπ. Τη Δευτέρα πάω να πάρω ένα λάπτοπ να κάνουμε δουλειά, γιατί θα με βγάλει την ψυχή. Θα με βγάλει την ψυχή. Μη γελάς. Μη γελάς. Το ίντερνετ, το μη γελάς, ναι, το ίντερνετ, το σάπτουμ. Δεν μπορεί να κρατήσει ένα κινητό. Παιδιά, το κάνω μέσω κινητού, πάλι μέσω κινητού. Έφερε αυτή τη χαζομάρα εκεί πέρα. Τι να πω, μέσπαστε, πάμε στην Καλαμαριά τώρα που με νευρίασα. Πάμε πάλι στην Καλαμαριά. Λοιπόν, ερασιτέχνης της Καλαμαριάς. Απειλή με έξωση, λέει. Τους φοβέριζαν με φουσκωτίους και κάναν τα κορόιδα. Το διάβασα στο ίντερνετ. Τι λένε ρε αυτοί. Τι λέγανε αυτοί ρε, όμως τρελάνε. Για να υπάρχει... Και τι είπε η ΠΑΗ Καλαμαριάς. Ανακρίβεις και απειλές σε μια ανακοίνωση ανώνυμη. Δηλαδή ρε φίλε, να σου πω κάτι. Έχουν φτάσει σε σημείο πολύ τραγικό. Τραγικό σημείο. Δηλαδή, όπου τους έλεγε όλη η Ελλάδα, αν διαβάσει και την ανακοίνωση, είναι εξωπραγματικό αυτό που γίνεται. Θα πλήρωναν, λέει, το παράβολο ίσα ίσα, θα πληρώσουν για να συμμετέχουν στο προτάσμα, μπορεί να αποβληθούν. Ναι. Εντάξει, καλύτερα. Ο Χαρναϊκός πέρυσι το πλήρωσε. Ελληνιακός χέρτα. Αυτό είναι όντως γεγονός ότι έγινε. Έγινε, ρε. Στα μηδέν. Ναι, πού παίξατε. Δεν ξέρω πού παίξατε. Κάνα χωριό εκεί στην Ορμανδία. Οι άλλοι ήταν όντως χέρτα. Χέρτα Βερολίνη, κανονική ομάδα. Ναι. Κανονική ομάδα στην Bundesliga. Πώ το κλείσανε αυτό το παιδί. Μπορεί να βγουν κιόλα δηλαδή. Μήπω βγουν και αλφα εθνική ή ο Γενιακό. Δεν ξέρω τι έγινε. Κάτσε. Στα Ισάτα, πού έκανε προετοιμασία ο Γενιακό. Ο Γενιακό πλάκα μου κάνει. Στην Αυστρία πήγε. Αλήθεια, δεν είναι. Στην Αυστρία πήγε, εννοείται. Με τι λεφτά. Ο Γενιακό, ρε φίλε. Καταρχά. Από πού παίρνει. Όχι, από πού παίρνει του Ιδανικού. Πάοκ. Από τον Πάοκ. Πλάκα μου κάνει, ρε φίλε. Πάω που είναι κράτος, δεν θα πω ακόμα, είναι δυναμή της. Άκα, 0-2-3-2 του Σπαρτάκ. Γενικότερα έχει φέτος... Σπάρτη φιλικά στην Κύπρο. Θα πάει και η Σπάρτη. Βαζέχα, θα τους πάει στην Κύπρο. Η Σπάρτη των χίλιων προβλημάτων. Που θα έφαγε 7 από μας, 6 πόσα έφαγε τελευταία αγωνιστική. Και δεν θα υπήρχε στο χάρτη. Ακριβώς, απίστευτο. Πραγματικά γίνονται πράγματα και θάματα... Σόδομα και τώρα θα σε τρελάνω. Σούλης Παπαδόπουλος στα Σπάτα, ήττη των Σπάτων. Β' Εθνική θα τον αντιμετωπίσουμε. Κάμα τον προλάβουμε. Και Ματσούκας μάλλον. Κλινική ήττη των Ναι. Αυτός είναι και Αθηναίος, ο Ματσούκας. Άμα προλάβουμε Σούλης μπορεί να κάνει τρεις αγωνιστικές και θα τα βοηθήσει να φύγει. Δεν ξέρεις. Εξαρτάται την κλήρωση. Ο ήττη των Σπάτων είναι περίεργη ομάδα. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει. Πρέπει να τα περιμένουμε. Όλες οι ομάδες φέτος, Άγγελε, είναι καλές ομάδες. Δεν είναι κακές ομάδες, να ξέρεις. Η δικιά μας. Η δικιά μας είναι στην τετράδα των ομάδων. Που θα διεκδικήσουμε. Που θα διεκδικήσουμε. Αν κάνουμε καλή εκκίνηση, αν μας βγουν οι παίκτες αυτοί. Όχι, να κάνουμε, να μας βγουν οι παίκτες. Ο Κασασόλα, ο Ζάο Πάολο, αυτοί πρέπει να βγουν. Σκέψτε να μην βγουν, τι θα γίνει μετά. Όχι, ναι. Τι, επειδή πέρασα εργομετρικά, δηλαδή εγώ πάτρεχω πάνω στα βουνά και έρθω εδώ πέρα κάτω και με βάλουν εκεί και τους βάζουν μηχανήματα και μετά να πω πάω... και κάτι ακόμα. Εντάξει, τέλος πάντων. Να πω και κάτι ακόμα. Να μην γίνουμε κακοί, για πες. Και ο κορμός που κρατήθηκε και οι παίκτες που ανανεώσαν πρέπει να φανούν αντάξει των προσδοκιών, έτσι. Γιατί ξέρουν τι φανέλα φοράνε, ρε Αγγελέ. Πλέον αυτό, ρε, αυτό σε είπα. Πρέπει να, είναι, να το αντιμετωπίσουν. Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Σωτήρη. Σου Μανουλίδη. Άρε, Σώτο. Άντε στη Γερμανία! Άντε στη Γερμανία! Φρίσκενμπουργκ. Να μας φύγει λίγο το γέλιο. Γιατί? Μυροβολίδης. Ένα. Πήρε μια ενδεκάδα. Γεωργίου. Γεωργίου ποιον αυτό που κάνει το μεταφαγιά. Γεωργίου, όχι δόντια. Αυτός έχει κι άλλο. Άποψή μου, έτσι. Ονοεί το άποψή μου. Αυτός έχει τρία δόντια, άστο. Μην το ψάχνεις. Ζιαμπάρης, Πασάς, Καλτσάς, Μεδρινός, Περόνε, Ούσας, Κουτρουμάνος και Τσίπρας Ρίξη. Ρίξη, μακεδονικό, ο Αλέξης ή ο Τσίπρας της Καλυθέας. Του Ηρακλή. Ναι, της την Καλυθέα έπαιζε αυτές. Πού το ξέρεις. Ναι. Καλυθέα έπαιζε ο Τσίπρας. Του είχε κάνει την κουλ Καλυθέα, Άρης 2-0 πέρσι, πρόπερσι. Άντε ρε.
2-0 τα είχε βάλει ο Τσίπρας. Κάτσε τι μάθω. Ο Τσίπρας τα είχε βάλει στα Ευρώπη, σας κάνω στο Ελπάσο. 2-0. Θυμηθείτε το, κι αν είναι άκυρος ο Αγγελάκης, βγάλετε τον λάθος. Έβαλε κάπου 2 γκολ. Ποιος 2 γκολ Καλυθέα Άρης πριν 2 χρόνια. Έχεις δίκιο που έλεγε. Κάτσε. Γεια σε όλο τον ασπρόμαυρο κόσμο της Οξαδρά μας. Από τη... τα Ναπού τη Γερμανία και η Αλίκη, δεν ξέρω ποια είναι η κοπελίτσα. Πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Το είπαμε στο 23 Σεπτέμβρη με βάση τα δεδομένα της 10η Αυγούστου. Εκτός απρόπτου, 22-23 Σεπτέμβρη το Σαββατοκύριακο ξεκινάει το πρωτάθλημα. Πρώτη αγωνιστική, Άγγελε. Εγώ έγραψα. Έγραψες. Το διαγωνισμό, εισιτηριάκι διαρκείας. Εδώ live θα έρθετε να το πάρετε όποιος το πάρει. Όποιος θέλει να το πάρει στο δρόμο, δεν έχει εισιτήριο διαρκείας. Του λέω εδώ live. Άλκης, sorry, Σότο, ναι. Πέρασε γρήγορα, φίλε, και νόμιζα αλήθεια. Είδες το κινητό μου πόσο ανώτερο είναι από αυτό του χαζομάρα. Εντάξει, τώρα δεν θα σχολιάζουμε το λάπτοπ. Θα σχολιάσω το λάπτοπ σου. Ξέρεις τι, να σου πω κάτι. Αν είχα λεφτά τώρα εδώ, πολλά λεφτά, θα το έπαιρνα εδώ το λάπτοπ και θα στο πέταγα έτσι live στον αέρα, να το έσπαζα, έτσι να δω το πρόσωπο και αστά δίνα μετά τα λεφτά. Αλλά δεν έχω τα λεφτά και μετά θα μαλώσουμε. Είναι τώρα το λάπτοπ. Τι με χάλασες, ρε Άγγελε, ποια σύνδεση έφταιγε, εδώ γιατί παίζει. Γιατί δεν μπορεί να αντέξει και η λάπτοπ και η κινητό μας. Άσε μας ρε Άγγελε. Άσε μας ρε Άγγελε. Το λακαμάρε. Άσε μας ρε Άγγελε. Μπήκε ο κόσμος. Μαζέψαμε 20. Εκεί που πήγαμε. Και ξέρεις αυτό το πρώτη εκπομπή. Δεν την ξέρεις τώρα. Ο 50-60. Έμαθε ένα Facebook. Και εμείς αυτός με 50-60 που έχουμε μάνια. Εγώ πάντως θα πάρω λάπτοπ, εδώ πέρα αρχές Σεπτέμβρη θα υπάρχει λάπτοπ, κανονικό λάπτοπ, όχι από την Ταϊβάν. Αυτά τα πουλάω στα πανηγύρια, παιδιά. Στα πανηγύρια τα πουλάω. Πόσο το πήρες, ρε Άγγελε, αυτό? Με 170 ευρώ. 170 ευρώ λάπτοπ με φέτος, ρε Άγγελε. Δεν είναι λάπτοπ, παιδιά, είναι notebook. Τι notebook, ρε Άγγελε. 10 ίντσες είναι, ρε παιδιά, μην τρελαίνεστε τώρα. 10 ίντσες είναι, μικρό είναι νοητμουκάκι. Μας κατέστρεψες εδώ πέρα την εκπομπή. Τρελαθούμε. Τέλος πάντων, θα φέρω εδώ πέρα το τρίποδα τώρα. Το έχω παραγγείλει τρίποδα, τετράποδα, ό,τι θέλετε. Σκυλιά. Τετράποδα, σκυλιά. Αγελάδες. Γεια σου, Κάμι. Κάμι, ναι, άρε πάνω, Κάμι, άντε Παναγιώτη. Να χαίρεσαι τον αγόραρο. Αγόραρος πρέπει να είναι, γιατί έδειχνε πόδια και το πόδι του μπορεί να βαράει καλά. Και πολλά έδωσε. Αδερφέ, κρατατερά. Γεια σου, Μανουλίδη, καψούρα. Φίλε, notebook Lenovo 10 ίντσες, σώτο στα ίσα. Τι Lenovo, ρε. Ανόβο. Να σε καλά, ρε, Πάνο. Να σε καλά. Πάντως, αυτό που έλεγα πριν, ότι αυτοί που ανανεώσανε ο κορμός πρέπει να φανούν αντάξει των προσδοκιών και της εμπιστοσύνης που πήραν από τη διοίκηση και του καινούργιου μας προπονητή που ξεκινάει το δύσκολο εγχείρημά του. Πλέον εγκαταστάθηκε και μόνιμα στη Δράμα ο Στάικος. Η ομάδα σήμερα έχουμε Παρασκευή, αύριο έχει προπόνηση. Στάικος Βεργετής. Ναι. Είδα τα παιδάκια του. Κι εγώ δύο μικρούς γιους εκεί, δύο τσακαλάκια, πήγα προπόνηση κι εγώ, παιδιά, και εγώ, μια μέρα. Εγώ το συνάντησα. Πες τη δικιά σου άποψη, έρχομαι. Σοβαρός, έμπειρος, πειθαρχημένος. Τα είπα και την προηγούμενη Παρασκευή στην πρώτη μας εκπομπή για τη νέα σεζόν. Είναι ένας προπονητής που δεν θα έρχονταν εύκολα σε ομάδα της Β' Εθνικής, άλλη εκτός της Οξαδρά μας, εκτός από 2-3 ακόμα. Στην Α' Εθνική έχει δείξει το έργο του με τον Αστέρα Τρίπολης, πέρσι ήταν και στη Νέα Σαλαμίνα. Δεν είναι ο κλασικός γυρολόγος συστημικός. Καλώς ορίσαμε από την προηγούμενη εβδομάδα τον Στάικο Βεργέτη, του ευχόμαστε καλή επιτυχία και εμείς είμαστε εδώ πέρα να τον στηρίξουμε και την ομάδα. Πρέπει όντως να είμαστε δίπλα στην ομάδα. Σίγουρα θα υπάρχουν και τα στραβά αποτελέσματα και τα αρνητικά. Πρέπει όμως να φανούμε ψύχρεμοι, ήρεμοι και χαλαροί όσο μπορούμε και να στηρίξουμε την νέα προσπάθεια. Τα διαρκείας νομίζω μετά τις 20 του μηνός, ήθελα να πω. Μετά το 15 Αύγουστο δηλαδή, μετά το πέρας και της επόμενης εβδομάδας θα τεθούν λογικά σε κυκλοφορία. Ήθελα να το πω αυτό, είχα ξεχάσει να το πω πριν. Ο Λευτέρης σχολίασε για τις 10 μέρες που φεύγουμε στο Μπάνσκο. Τα φιλικά ανακοινώθηκαν. Είπαμε 3-4 νεάκια για τις υπόλοιπες ομάδες. Όσον αφορά την άποψή μου, σαν Αγγελάκης για τον Ηρακλή, οι παίκτες που παίρνει χωρίς εργομετρικά είναι Μπάτης Κυλιαλέστε για μένα. Δεν με ενδιαφέρουν τα ονόματα. Είχαμε και εμείς ονόματα άλλες χρονιές και κάναμε μια τρύπα στο νερό. Εγώ λέω να κοιτάξουμε αρχικά πάνω απ' όλα την ομάδα μας και μετά να κοιτάξουμε και τους άλλους.
Ηρακλής εμένα ακόμα δεν μου λέει τίποτα πραγματικά. Γράφει ένα ωραίο σχολιάκι τώρα εδώ. Άλκης, άδικο δεν είναι που θα ανέβει μόνο μια ομάδα από τη Β' Εθνική? Δεν είναι επίσημο. Εγώ ακόμα περιμένω, κρατάμε.